δείξουμε βήμα με βήμα την κούρα αναζωογόνησης της επιδερμίδας. Καθαρίζουμε το πρόσωπο με γαλάκτωμα της αλόης. Με αυτόν τον τρόπο φεύγουν οι ακαθαρσίες και τα υπολείμματα από το μακιγιάζ. Έντονες, γρήγορες κινήσεις. Στη συνέχεια, καθαρίζουμε τα υπολείμματα του μακιγιάζ και του γαλακτώματος με τη Skin Lotion της Aloes. Την εφαρμόζουμε πάνω στο βαμβάκι και καθαρίζουμε το πρόσωπο. Συγκεκριμένη δεν αφυδατώνει το δέρμα, κάτι πολύ σημαντικό. Και συνεχίζουμε με το face scrub της Aloes. Το face scrub αποτελείται από gel aloes και κόκκος μπαμπού. Το εφαρμόζουμε σε όλο το πρόσωπο και δουλεύουμε και πάλι με έντονες κυκλικές κινήσεις. Απολεπίζουμε το δέρμα, δηλαδή αφαιρούμε τα νεκρά κύτταρα, ούτως ώστε οτιδήποτε βάλουμε μετά στο δέρμα να εισχωρήσει έως το βάθος. Το συγκεκριμένο peeling μπορεί να γίνεται 2-3 φορές την εβδομάδα. Είναι απαλό peeling. Δεν ερεθίζει το δέρμα. Και μπορούμε να το δουλέψουμε για όση ώρα θέλουμε. Εάν το νιώσουμε ότι μας στεγνώσει λίγο, μπορούμε να βρέξουμε τα δάχτυλά μας και να συνεχίσουμε την τριβή. Δεν ανησυχούμε αν κοκκινήσουμε λίγο, είναι φυσιολογικό. Δουλεύουμε και στο λαιμό και μπορούμε ακόμα να το δουλέψουμε μέχρι και τον ντεκολτέ. Δίνουμε σημασία στα πτερύγια της μύτης, διότι εδώ συνήθως μαζεύονται πολλές ακαθαρσίες. Αφού νιώσουμε ότι ξεκινά και στεγνώνει, έχει πάρει το δέρμα έτσι ένα ροδαλό χρώμα, μπορούμε να σταματήσουμε την τριβή και να το καθαρίσουμε. Καθαρίζουμε ή με σφουγγαράκια, τα συγκεκριμένα, ή με βαμβάκι, ή μπορούμε να πλύνουμε το πρόσωπό μας με τρεχούμενο νερό. Καλό είναι όταν πλένουμε το πρόσωπό μας, μετά από peeling στην περίπτωση αυτή, το νερό να είναι χλιαρό. Ο λόγος που προτιμούμε το χλιαρό νερό είναι για να ανοίξουμε τους πόρους. Στη συνέχεια θα απλώσουμε τον ορό λιποσωμάτων τη δρασή. 2-3 πατήματα είναι αρκετά. Ο ορός χρειάζεται καλό δούλεμα
απαλές ανωδικές κινήσεις και το βοηθούμε μέχρι να απορροφηθεί εντελώς από το δέρμα. Βοηθάς την ανάπλαση του δέρματος, ο συγκεκριμένος ορός. Και καλό είναι στα σημεία που έχουμε είτε ρητίδες έκφρασης ή βαθιές ρητίδες, να δίνουμε λίγο περισσότερη σημασία στις κινήσεις. Δουλεύουμε τις ρινοχυλικές. Ο λόγος που δουλεύουμε με απαλές κινήσεις είναι για να περιμένουμε το προϊόν να εισχωρήσει και το βοηθάμε με το συγκεκριμένο τρόπο. Ρητίδες έκφρασης στο μάτι, απαλές κινήσεις και καλό είναι να μην βάζουμε ορό πάνω στο μάτι, γύρω-γύρω μέχρι το οστό. Στο πόδι της χήνας πάλι απαλές κυκλικές κινήσεις. Το ίδιο και στο μέτωπο. Ταμπονάρουμε, ούτως ώστε να ξυπνήσουν οι μύες και να εισχωρήσει το προϊόν. Όταν νιώσουμε ότι το δέρμα ξεκινά και στεγνώνει, σημαίνει ότι έχουμε δουλέψει καλά το προϊόν, έχει εισχωρήσει και μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εφαρμόσουμε την εργατική μάσκα Λόις σε όλο το πρόσωπο καθώς και στο λαιμό. Η συγκεκριμένη μάσκα θα βοηθήσει στη βαθιά ενυδάτωση του δέρματος και αφού έχουμε τοποθετήσει πριν τον ορό λιποσωμάτων θα τον αφήσει να δράσει εντατικά για 20 λεπτά. Τόσος είναι ο χρόνος που χρειάζεται να περιμένουμε για τη συγκεκριμένη μάσκα. Έχουν περάσει τα 20 λεπτά που έχουμε αφήσει τη μάσκα και τώρα θα καθαρίσουμε τη μάσκα με λοσιόν αλόης. Εμποτίζουμε το βαμβάκι μας με τη λοσιόν και καθαρίσουμε το δέρμα μέχρι να φύγουν όλα τα υπολείμματα της μάσκας. Όπως βλέπετε, φαίνεται μία πολύ σημαντική διαφορά μετά τη μάσκα και ακόμη δεν έχει τελειώσει η κούρα. Θα χρειαστούμε ακόμη λίγο.
Και αφού καθαρίσουμε το δέρμα, αναμειγνύουμε στην παλάμη μας ορόλιπο σωμάτων, 2 πατήματα, και λάδι μασάζ ρασίν. Κάνουμε μασάζ σε πρόσωπο, λαιμό και μπορούμε να το πάρουμε μέχρι και τον ντεκολτέ. Καλό είναι οι κινήσεις να είναι απαλές, από κάτω προς τα πάνω στο λαιμό, λοξά με αυτόν τον τρόπο προς τα έξω. Από τη μύτη προς τα έξω, στα μάγουλα, και από το κέντρο το φρύδιο προς τα επάνω και προς τους κροτάφους για το μέτωπο. Το μασάζ είναι πολύ βασική διαδικασία για τη λάμψη και την αναζωογόνηση του δέρματος, καθώς επίσης και για τη λίασση των λιτίδων. Το μασάζ είναι βασική διαδικασία για τη λάμψη και την αναζωογόνηση του δέρματος, καθώς και για τη λίανση των λιτίδων. Η συγκεκριμένη κούρα αναζωογόνησης γίνεται 1 φορά την εβδομάδα, οπότε καλό είναι αυτή τη φορά που θα κάνουμε την κούρα να δώσουμε έτσι λίγο περισσότερη σημασία στις κινήσεις του μασάζ. Απαλές, ανωδικές κινήσεις. Στην περίπτωση που το δέρμα είναι ξηρό, μπορούμε να περάσουμε το πρόσωπο με βαμβάκι με λοσιόν, μόλις τελειώσουμε από αυτή τη διαδικασία, και στη συνέχεια να απλώσουμε την κρέμα νύχτας της επιλογής μας, ανάλογα με τον τύπο του δέρματός μας. Ταμπονάρουμε. Αυτή είναι βασική κίνηση, οπότε καλό είναι να τη χρησιμοποιήσουμε όποτε εφαρμόζουμε κάτι στο δέρμα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της κούρας αναζωογόνησης της επιδερμίδας.